Όπως και εσείς ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάνει ερώτηση στη Βουλή, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μάλιστα ο Λεωνίδας Στολτίδης είναι εδώ, που ο βουλευτής του κόμματος από τη Β' Θεσσαλονίκης που έκανε και την ερώτηση, μαζί με άλλους βουλευτές βέβαια. Δυστυχώς δεν μας έχουν δώσει απάντηση οι κυβερνώντες ακόμα. Συγγίνει χθίως. Τώρα περίπου είναι 15 μέρες έχει περάσει από την ερώτηση. Για να τους προκαλέσουμε, επειδή θα είναι υποχρεωμένοι, κάναμε και επίκαιρη ερώτηση. Την επίκαιρη ερώτηση είναι υποχρεωμένοι να τη φέρουν για συζήτηση στη Βουλή και να μας δώσουν απάντηση. Θα δούμε. Περιμένουμε δηλαδή. Εσείς ακόμα είστε σε αυτή την κατάσταση που υπήρχε πριν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από 7 χρόνια. Ναι. 7 χρόνια απλήρωτη. Τα δεδουλευμένα. Τα δεδουλευμένα μας, αλλά και η μισθή επίσκεσης ναι. και οι αποζημιώσεις μας. Και έχουμε τώρα αυτό το ζήτημα που ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Είχαμε κάνει μια κατάσχεση σε χρήματα του Καρυπίδη από επιταγές που του είχε δώσει ο Μαρινόπουλος. Έχουμε γίνει εδώ και πόσο καιρό μπαλάκι ανάμεσα σε Καρυπίδη, Σκλαβενίτη και σύνδικο, γιατί τα χρήματα αυτά πρέπει να αποδεσμευτούν και να πάνε στους εργαζόμενους. Με διάφορες δικαιολογίες, ο Καρυπίδης δεν δίνει αυτά τις επιταγές. Ναι, αλλά αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι υποχρεωμένος να τις δώσει. Είναι απαράδεκτο. Εφόσον ο ίδιος έφυγε από την, δεν έχει δικαίωμα να κρατάει όραβα, να κρατάει έγγραφα. Βέβαια. Και όμως τα κρατάει. Δεν έχει δικαίωμα να τα κρατάει. Τα κρατάει όμως, γιατί. Άρα είναι στο νόμο και στην κυβέρνηση να τον υποχρεώσει να τα δώσει αυτά. Να δώσει επιταγές. Για να τελειώσει. Τα χρήματα υπάρχουν κατατεθειμένα στο παρακαταθήκον. Δεν θα πάρει κανείς εκτός από εμάς. Λέει ότι πρέπει να πάρουμε αυτά τα χρήματα.